πανηρού, η οποία είναι η φωνή μας προς το Μυτιλήνεο, η οποία πραγματικά η εισήγησή της πολλές φορές είναι καταλυτική, που μπορεί να δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις για το Δήμο Φωνήνου. Αισθάνομαι και εγώ ιδιαίτερη χαρά, γιατί σήμερα μας δίνεται την ευκαιρία, όπως και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, που με ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο είπα να δημιουργηθεί αυτή η δομή εδώ, αυτός ο παιδικός σταθμός. Δηλαδή, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, διότι πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί αυτή η ευκαιρία στο τοπικό διαμέσμα Κρεφνίου, για να μπορέσουν τα μικρά παιδιά εδώ να πάρουν και αυτά τα απαραίτητα εφόδια για τη μελλοντική ζωή τους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί πραγματικά συνέβαλε ο Μυτιλινέος, ο Όμιλος Μυτιλινέου, τα μέγιστα για να γίνει αυτή η δομή. Όπως είμαι και ευχαριστημένος, διότι πραγματικά δώσαμε την ευκαιρία να πιστέψουν οι δημότες του Απαιδείου ότι δεν τους έχουμε ξεχάσει, αλλά ο Δήμος Ορχομενού είναι κοντά, διότι πιστεύει ότι ένα κομμάτι του Δήμου Ορχομενού είναι και η Δημοτική Ενότητα Κρεφνίου. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι πάντοτε το μάτι του Δήμου Ορχομενού και του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι και στο Ακρέφνιο, και στο Κόκκινο, και στο Κάστρο, όπως είναι σε όλες τις τοπικές κοινότητες. Διότι όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και πιστεύουμε όταν είμαστε όλοι μαζί, ο Δήμος είναι πιο ισχυρός, πιο αντιπληκτικός, πιο διεκδικητικός, πάνω απ' όλα έχει μεγαλύτερους στόχους. Θέλω να πω ότι βλέποντας τις γονείς εδώ, θα τους ευχαριστήσω, διότι έρχονται μια μεγάλη ευλάβεια και σεβασμό, και όπως με έχει πληροφορήσει η δασκάλα που είναι εδώ, ότι έχει βρει μια ζεστασιά στο Ακρέφνιο, σημαίνει ότι αγκαλιάσανε όλο το γονείο αυτή την προσπάθεια που έγινε από το Δήμο του Μυτιλινέου. Και θα πω με όλη μου τη δύναμη ότι θα είμαστε εδώ κοντά στα παιδιά, γιατί το οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Και αυτή την εποχή που υπάρχει και ένα πρόβλημα που θα ψηφιστεί σήμερα η υποκριτική επικράτηση από τα 4 χρόνια, και υπάρχει ένα πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει στους παιδικούς σταθμούς, θα σε ευχηθούμε ότι δεν θα ολοκληρωθεί. Θέλω να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ να μεταφέρετε τον Όμιλο Μυτιλινέως εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και να πω καλή δύναμη στους γονείς να είναι εδώ κοντά για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη ζεστασιά στο χωριό και κυρίως να πούμε τις φωνές που όταν ανοίγει ένα σχολείο που ξεβασιλώνεται ανοίγει μια φυλακή. Γιατί πιστεύω ότι το σχολείο είναι εκείνο που μπορεί να προσφέρει τον οπλισμό εκείνο να κάνει τους ανθρώπους καλύτερους. Και όταν ακούς φωνές, πολλές φορές όταν γκρινιάζεις στις πλατείες και φωνάζουν τα παιδιά, μερικοί ενοχλούνται. Ας τα αφήσουν να φωνάζουν για να νομίζουμε ότι υπάρχει ζωή. Γιατί χωρίς παιδιά δεν υπάρχει ζωή. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα.